μην τρομάζω. Δεν μπορεί να μην τρομάζω για τα ναρκωτικά, για τις συναναστροφές, για την καταστροφή του περιβάλλοντος που λέμε, για τις αρρώστιες. Αν δεν προστατέψουμε τη φύση μας, από εκεί δεν ξεκινάνε όλες οι αρρώστιες που έχουμε πια. Σαφώς. Πού αναπνέουμε, τι τρώμε, πού κολυμπάμε, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Φοβάμαι, όλα αυτά με κάνουν και τρέμω και λέω σε τι κόσμο φέραμε αυτό το παιδί. Το έλεγα με το Διονύση. Του λέω σου έχει τύχει να νιώθεις για το παιδί ίκτο. Μου λέει, έλα τώρα, τι είναι αυτά που λες. Του λέω, όχι. Η πολλή αγάπη, η λατρεία που έχεις για το παιδί σου σε κάνει να νιώθεις λύπη, γιατί λες κάποια στιγμή εγώ σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να μην υπάρχω. Ναι. Τι θα κάνει μετά μόνο. Πού το παραδίδω αυτό το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Θα μου πεις και που υπάρχεις, τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να σταματήσεις. Τέλος πάντων, τα παιδιά που έχουν τους γονείς και την οικογένεια από πάνω τους μεγαλώνουν, πιστεύω, με ένα πιο υγιή τρόπο. Πρώτα απ' όλα έχουν ασφάλεια και μαθαίνουν να εμπιστεύονται τον κόσμο. Και αυτό ξεκινάει από την ασφάλεια που τους δίνει η οικογένεια. Έτσι δεν είναι? Μετά, τι γίνεται μετά? Αυτή είναι η φόβη μας, όπως είναι σε κάθε άνθρωπο. Έτσι δεν λέω τίποτα το φοβερό. Μετά ο Θεός βοηθός. Μετά ο Θεός βοηθός. Που πιστεύουμε πάρα πολύ. Πιστεύουμε. Πιστεύουμε πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι και η. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτή είναι η σωτηρία μας. Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, και αυτό είναι κάτι που φυσικά το διδάσκει η θρησκεία μας, αλλά δεν το βλέπεις ότι έχουμε ανάγκη πια να μην είμαστε μόνοι μας, να προσφέρουμε. Πρέπει να προσφέρουμε, πρέπει να είμαστε πιο ανθρώπινοι. Δεν υπάρχει αυτό. Πολύ μοναξία, Παύλο μου, πολύ μοναξία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι τελικά να είσαι παντρεμένη με έναν επίσης καλλιτέχνη? Υπάρχουν διενέξεις, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει. Τι υπάρχει στο σπίτι? Αυτό ποτέ, ποτέ. Ποτέ ανταγωνισμός, το λέω και το τονίζω από τότε που μιλάω για αυτή τη σχέση με τον Διονύση. Λέω ότι είναι μια σχέση υγιής, υγιέστατη, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καν ούτε ευγενής άμυλα που λέμε. Τίποτα. Πάνω απ' όλα η Κέτη. Όταν μιλάει ο Διονύσης για καριέρα, και πάνω απ' όλα ο Διονύσης όταν μιλάω εγώ για την καριέρα του Διονύση. Ο καθένας θέλει, ο ένας θέλει το καλό του άλλου και χαίρεται με την επιτυχία του. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι κοινότοπα και τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά είναι τόσο σημαντικά σε μία σχέση. Ο σεβασμός και η φιλία. Και τώρα αυτό που λέμε ο μη ανταγωνισμός. Αλλά πράγματα που φαίνονται πια ξεπερασμένα κρατάνε δύο ανθρώπους μαζί δεμένους στο πέρασμα των χρόνων, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί στην αρχή της κουβέντας μας μιλήσαμε για οικειότητα. Που σημαίνει ότι η οικειότητα κουράζει και καταστρέφει κάποια πράγματα. Καταστρέφει και κάποιες αξίες, αν θέλεις. Αν αυτά τα δύο μείνουν έτσι ατόφια και χωρίς να πάθουν τίποτα με το πέρασμα του χρόνου, ο σεβασμός και η φιλία, το ζευγάρι μπορεί να τραβήξει και να περνάει πάρα πολύ καλά. Ας περάσουμε στην Eurovision, που πρόσφατα, αυτό που είπες, χειροκρότησε έντονα τον Γιώργο τον Αλκαίο, ο οποίος είναι οικογενειακός φίλος, από όσο ξέρω. Οικογενειακός φίλος, ο Διονύσης λέει ότι έχω έναν αδερφό ακόμα, πέρα από τον αδερφό μου. Ναι, και πραγματικά έχουν μια καταπληκτική σχέση με τον Γιώργο. Έχεις εμπειρία από Eurovision? Άκουσες και το τραγούδι, είδες μια πρώτη παρουσίαση, δεν ξέρω πόσο θα αλλάξουν βέβαια την τελική τους παρουσίαση στο Όσλο. Θα το κάνουν καταπληκτικό. Ναι, έχεις πληροφορίες. Ναι, έχω πληροφορίες. Αλλάζουν πράγματα ως προς τη μουσική και είναι όλα προς το καλύτερο. Και το χορευτικό που είδαμε? Όχι, όχι. Αν είναι για τα δύο πανέξυπνα παιδιά, με πολύ φρέσκες ιδέες, όπου θα μείνει ο κορμός, φυσικά μένει η μελωδία, μένουν τα λόγια, μένουν τα ρούχα, μένει η χορογραφία, μένουν τα πάντα, αλλά υπάρχει ένα πράγμα πανέξυπνο που κάνουν μέσα και μπράβο. Μας βάζει σε αγωνία, περίμενα να το δούμε αυτό. Και μπράβο τους, ναι. Πώς βλέπεις να πάνε στον τελικό? Θα πάρουμε καλή θέση? Θα πω αυτό που πιστεύω, αυτό που θέλω να γίνει. Θέλω να φτάσουμε, να πάμε εκεί με το καλό και θέλω να πάρουμε την πρωτιά. Έχω ακούσει και κάποια άλλα τραγούδια, είναι τα περισσότερα μπαλάντες. Πολλές μπαλάντες. Είναι πολλές μπαλάντες. Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι της Κύπρου, μ' αρέσει. Και μακάρι να πάρει μια καλή θέση η Κύπρος. Τώρα το τραγούδι, γιατί το πιστεύω? Γιατί πιστεύω ότι είναι άκρος ελληνικό. Ξέρεις τι γίνεται, στην Eurovision δεν πάμε να τραγουδήσουμε σεμινάριο, έτσι. Ναι. Πάμε να πούμε πράγματα που αντιπροσωπεύουν την πατρίδα μας, και τι πιο αντιπροσωπευτικό από ένα όπα, όπου αυτό το πράγμα σε ξεσηκώνει, έχει έναν ελληνικότατο στίχο, κάτι που εγώ το υπερασπίζομαι φανατικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί θα έπρεπε να αλλάξουμε τη γλώσσα μας, στη στιγμή που διαγωνίζονται λαοί με βάρβαρη γλώσσα και κρατάνε
τη δική τους. Τη δική τους γλώσσα και δεν μπαίνουν στην εύκολη λύση, ας πούμε, των Αγγλικών. Γιατί όχι και εμείς. Αυτό είναι το πρώτο θετικό στοιχείο. Η εικόνα μας πιστεύω ότι είναι καταπληκτική. Ο Γιώργος είναι ένας καλλιτέχνης που είναι επαγγελματίας, την έχει τη σκηνή, την έχει χρόνια πολλά, γιατί το κάνει χρόνια πολλά αυτό, δεν είναι άπειρος. Ναι. Και είναι ένας από τους λόγους που πήγε πολύ καλά εδώ, γιατί έχει την αίσθηση της σκηνής. Mm-hmm. Η πείρα του τον κάνει να ξέρει πώς να στηθεί και σίγουρα πώς έχει να... μεγάλη εμπειρία, σίγουρα. Έτσι λοιπόν ευελπιστώ, και εγώ και αλίμον αν πίστευα, ότι δεν θα είμαστε εμείς οι νικητές. Τότε τι Ελληνίδα θα ήμουν. Πάντως το έχουμε κάνει στη Eurovision εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε λίγο ανάγει σε μεγάλο ζήτημα τη Eurovision. Θέλουμε σώνει και καλά την πρωτιά, ενώ και μέσα στη δεκάδα να είμαστε, πιστεύω ότι είναι επιτυχία. Βεβαίως είναι επιτυχία να είμαστε και μέσα στη δεκάδα και μακάρι να είμαστε μέσα στη δεκάδα και να είμαστε και μέσα στην πεντάδα και μακάρι να είμαστε και στην κορυφή. Mm-hmm. Γιατί όχι, ποιος δεν θέλει. Ξέρεις, πηγαίνοντας εκεί, ό,τι και να λένε για τη Eurovision, εγώ τη θεωρώ τη γιορτή της μουσικής. Και δεν το κατεβάζω το επίπεδο, ναι, αυτά που λένε πανηγύρια κλπ. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Είναι η γιορτή της μουσικής, Eurovision. Πας και έχεις την αίσθηση ότι κουβαλάς, πίστεψέ με, γιατί το έχω ζήσει, κουβαλάς όλη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες στην πλάτη σου. Και λες, όπα, εγώ τώρα πρέπει να το κάνω αυτό. Mm-hmm. Για το κομμάτι της μουσικής επέλεξα να στείλουν εμένα. Ναι. Άρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είσαι η Εθνική Ελλάδος. Είσαι η Εθνική Ελλάδος. Ό,τι θα έλεγα τώρα αυτό. Οπότε πρέπει να πούμε ότι. Να έρθουμε με την νίκη. Αν όχι, ευγενής άμυλα. Μακάρι, καλή του επιτυχία. Τελικά, ποιο είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα που έχεις εισπράξει μετά από 20 χρόνια καριέρας? Έχεις εισπράξει κάτι? Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στις live εμφανίσεις, λέω ένα μεγάλο όχι στους χαόδεις χώρους. Mm-hmm. Είναι κάτι που δεν μ' αρέσει, πιστεύω ότι πια... Θα σε βλέπουμε σε μουσικές σκηνές. Μακάρι να γίνει αυτό, μακάρι. Γιατί... να υπάρχουν οι προϋποθέσεις να μπορώ να βρίσκομαι σε μουσικές σκηνές. Όχι ότι αυτό αναιρείτο να είμαι σε μια άλλη σκηνή που θα είναι και τα δύο, θα είναι κάτι ενδιάμεσο. Ναι. Αλλά όχι σε αμιγός χώρο μπουζουκιών ή σε ένα τόσο... Πλέον η στροφή της καριέρας σου το δικαιολογεί βέβαια αυτό, έτσι. Τα νέα τραγούδια που έχεις αρχίσει και ερμηνεύεις, νομίζω ότι πραγματικά ταιριάζουν περισσότερο σε μια μουσική σκηνή παρά σε ένα χώρο με λουλούδια και. Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι, Παύλο. Να μην λέμε μεγάλα λόγια και η πορεία μας τα αναιρέσει. Δεν με ενοχλούν τα λουλούδια, δεν με ενόχλησαν ποτέ. Είναι σε κάθε πράγμα, είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Εγώ θέλω ωραία πράγματα, ωραία τραγούδια. Δεν θέλω να διαχωρίσω και να πω ότι τώρα κάνω στροφή. Δεν θέλω να λέω να κάνω μεγαλόστομες δηλώσεις. Θέλω να πω άλλα πράγματα. Αυτό όμως δεν αποκλείει και. Ωραία πράγματα που έχω πει στο παρελθόν και κάποια όμως που δεν έχω πει, όπως ας πούμε να αγγίξω μεγάλα κλασικά τραγούδια που δεν μου δόθηκε ευκαιρία να τα πω στους χώρους που ήμουν. Είναι γιατί, στόχος σου? Βέβαια, έχουμε καταπληκτικά τραγούδια κλασικά, πολύ μεγάλα τραγούδια. Εννοείς χατζηδάκια, λοιπόν, ας πούμε και τέτοια, εννοείς, και βέβαια, να κάνεις κάποιες διασκευές. Και άλλα πράγματα, ναι, βέβαια, ναι, βέβαια, ναι. Μεγάλα τραγούδια κλασικά, όπου στους χώρους που βρισκόμουν μέχρι τώρα, όχι να πω θα πήγαιναν χαμένα, να μην πω μεγάλη κουβέντα. Πάντως, ο κόσμος δεν θα έδινε την απαιτούμενη προσοχή να, ναι, το... Σίγουρα. Αυτό. Θα σε ενδιαφέρει να κάνεις και δισκογραφικά κάτι τέτοιο, με διασκευές? Και βέβαια θα με ενδιαφέρε. Και βέβαια θα με ενδιαφέρε. Αμέ. Ωραία. Ωραία πράγματα. Αυτό το πράγμα είναι δημιουργία. Όχι μόνο να σκέφτεσαι ότι ακολουθείς την πεπατημένη γιατί ο ρόλος σου είναι να διασκεδάσεις τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η διασκέδαση και είναι υποχρέωση του καλλιτέχνη. Αλλά μπορεί να το κάνει και μέσα από άλλα πράγματα.